Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη μία από το κανάλι τη Ναυτεμπορική. Στην πολυαναμενόμενη μείωση επιτοκίων αναμένεται να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από 14 μήνε που τα επιτόκια αυξήθηκαν 10 φορέ σε επίπεδα ρεκόρ και άλλου 9 μήνε που παρέμειναν αμετάβλητα στα επίπεδα αυτά. Την ερχόμενη Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να μειώσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 3,75 από 4% και το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότηση το 4,25% από 4,5% σηματοδοτώντα την έναρξη του καθοδικού κύκλου του. Η μείωση του επιτοκίου αναχρηματοδότηση θα είναι η πρώτη μετά από σχεδόν μία δεκαετία και συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2014. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου, ύψου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με διευρυμένη περίμετρο ωφελούμενων και για ζευγάρια 40 έω 50 ετών, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα μειώσει τον ΦΠΑ γιατί δεν το αντέχει ο προπολογισμό. Ενώ πρόσθεσε όποιο θέλει να το κάνει να μα πει ποια εισοδήματα θα κόψει και τι περικοπέ θα κάνει την πρόθεσή του να παρουσιάσει την περιουσιακή του κατάσταση σήμερα στο πλαίσιο ομιλία που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Στέφανο Κασελάκη. Η ανάρτηση Κασελάκη ήρθε λίγε ώρε μετά την σκληρή αντιπαράθεση που είχε με τον Υπουργό Επικρατεία Σάκη Κέρτσο, αλλά και τι αναφορέ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίο τον κατηγόρησε ότι δεν είχε καταθέσει το πόθεν του όπω είχε πει ότι θα κάνει πριν τι ευρωεκλογέ. Σε διπλό ασφικτικό κλειό ελέγχου θα βρεθούν καθ' όλη τη διάρκεια τη τουριστική περίοδου οι επιχειρήσει στον τουρισμό, είτε αυτέ είναι ξενοδοχειακέ, είτε εστίαση, είτε εκμεταλλεύονται παραλίε. Οι έλεγχοι θα είναι τόσο φορολογικού χαρακτήρα, όσο και τήρηση τη νομιμότητα σχετικά με υφιστάμενε και νέε παραχωρήσει σε αιγιαλό και παραλίε. Από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνική Οικονομία και Οικονομικών αναφέρουν ότι διαθέτουν πλέον το απαραίτητο όπλο στάσιο, ώστε να διασφαλίσουν την τήρηση τη νομιμότητα και να ενισχύσουν την αίσθηση της δικαιοσύνης προς πάσα κατεύθυνση. Φωτιά πήραν τα τιμολόγια ρεύματο τον Ιούνιο, καθώ οι πάροχοι ηλεκτρική ενέργεια πέρασαν τι αυξήσει του Μάιου που σημειώθηκαν στο χρηματιστήριο ενέργεια στην κατανάλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργεια και Ιδάτων τον Ιούνιο, το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρική ενέργεια για του οικιακού καταναλωτέ ακρίβεινε σε όλου του προμηθευτέ. Το εύρο των αυξήσεων κυμαίνεται από 12 μέχρι 65% σε σχέση με τον Μάιο. Δικαστική προσφυγή στο Συμβούλιο τη Επικρατεία ετοιμάζουν ελεύθεροι επαγγελματίε, επιστήμονε, επαγγελματοβιο... επαγγελματιοβιοτέχνε και έμποροι κατά των εφαρμοστικών πράξεων του νέου φορολογικού νόμου. Σε σχετική ανακοίνωσή του, υπενθυμίζεται ότι με τι διατάξει του συγκεκριμένου νόμου θεσπίστηκε τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματο των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων και όπω σημειώνεται, πρόκειται για ιδιαίτερα επαχθέ και άδικο μέτρο που οδηγεί κατά παράβαση του συντάγματο των αφανισμένων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων. Στη φυλακή επιστρέφει ο αρχηγό τη Χρυσή Αυγή, Νίκο Μιχαλολιάκο. Το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας, που εξέτασε την έφεση κατά τη απόφαση για υφόρον απόλυση του πρωτοδικού καταδικαστέντα επικεφαλή τη Χρυσή Αυγή, έκρινε πω δεν συντρέχουν οι προποθέσει του νόμου ώστε να βρίσκεται εκτό φυλακή. Τα 22 μέλη του OPEC Plus συμφώνησαν να επεκτείνουν μέχρι το τέλο του 2025 τι σημερινέ περικοπέ στην παραγωγή για να στηρίξουν τι τιμέ του πετρελαίου έναντι στην χλιαρή παγκόσμια ζήτηση, τα υψηλά επίπεδα των επιτοκίων και την αυξανόμενη ανταγωνιστική αμερικανική παραγωγή. Η συμφωνία έρχεται την ώρα που η Σαουδική Αραβία δρομολόγησε μια γιγαντιαία πώληση μετοχών του εθνικού τη πετρελαϊκού πρωταθλητή, τη Σάουντι Αράμκο, η οποία θα αποφέρει δισεκατομμύρια στα που θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του οικονομικού μετασχηματισμού του Βασιλείου. Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί τη συμφωνία πλαίσιο για την σταδιακή άμβληση του πολέμου στη Γάζα, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιτεν, επιβεβαίωσε σύμβουλο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μιλώντα στην εφημερίδα Sunday Times, ο Φιρ Φαλκ, κορυφαίο σύμβουλο του, Νετα... του Νετανιάχου σε θέματα εξωτερική πολιτική, διευκρίνησε ωστόσο ότι το σχέδιο έχει προβλήματα και χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία εγκρίναμε, ανέφερε προσθέτοντα ότι δεν είναι μια καλή συμφωνία, αλλά επιθυμούμε διακαώ την επιστροφή όλων των ομήρων. Ο πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούτ Αχμαντινετσάτ, υπέβαλε υποψηφιότητα για τι προεδρικέ εκλογέ της 28η Ιουνίου μετά τον θάνατο Ραϊσί. Ωστόσο, ενδέχεται να αποκλειστεί από το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει του υποψηφίου για τι εκλογέ. Ο Αχμαντινετσάτ, εξαιρετικά σκληρό πυρηνικό, διατέλεσε πρόεδρο του Ιράν από το 2005 έω το 2013. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 4. Μείνετε στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Ακολουθεί ο Φίλιππος Φιλιπακόπουλο με την εκπομπή On Politics. Καλό μεσημέρι σε όλου σα.